μυστήρια, επειδή το μάθημά μας σήμερα είναι για τα μυστήρια, τα ελευσίνια και ό,τι προλάβουμε τα καβύρια. Λοιπόν, ετελούντο από την αρχαίγωνο εποχή, εδώ στην Ιερά Ανοιγήν της Αιγίδος. Η ιστορία των Ελλήνων δεν ξεκινά 2.000 χρόνια πριν την έλευση του Ναζωραίου, ξεκινά χιλιάδες χρόνια πριν, για να μην πω κάποιο ένα εκατομμύριο ή δύο εκατομμύρια, διότι στην Ιερά Ανοιγήν της Αιγίδος, η οποία πριν από 30 εκατομμύρια χρόνια αναδύθηκε από το πυθμένα της θητείος θαλάσσης άμορφος και αδιαίρετος και ξέρουμε είναι τεράστια η έκταση, η οποία ξεκινά από τις ακτές του Αδρία και φτάνει μέχρι και την Ιωνία. Είναι η Ιωνία η περιοχή, Λυκία, Ιωνία και σήμερα λέγεται Μικρά Ασία. Κατέβαινε κάτω μέχρι Κρήτη και πολύ κάτω από την Κρήτη, γιατί σε κάποιο σημείο ενωνόταν με τη Βόρειο Αφρική. Και εκείνο το σημείο λεγόταν Μεσηγής, επειδή ένθα και ένθα της Μεσηγείος υπήρχαν δύο υδάτινες δεξαμενές. Μία πάνω από τη Λιβύη και η άλλη κάτω από την Ισπανία. Και δι' αυτού του λοιπόν ενερχόντουσαν τα ζώα από την Αφρική προς το εσωτερικό της Αιγίδος και την περίοδο εκείνη μάλιστα ήταν και θερμό το κλίμα, ευνούσε πάρα πολλά πράγματα. Εδώ λοιπόν πριν από 13 εκατομμύρια χρόνια γεννήθηκε ο πρωτάνθρωπος, έτσι. Ο Έλληνο Λευκός, ο εκπρόσωπος της Αρίας Φυλής. Ο Έλληνας είναι ο εκπρόσωπος της Αρίας Φυλής, δεν υπάρχει άλλη Αρία Φυλή, δεν υπάρχει η Ευρωπαϊκή Φυλή και δεν πρέπει να πέφτουμε σε τέτοιες παγίδες. Είμαστε ξεκάθαροι. Ο Άριος είναι ο Έλληνας. Άσχετα αν έχουν κλέψει τα σύμβολα και αν οικειοποιούνται την Αρία Φυλή και κάποιοι άλλοι. Άριος σημαίνει εξέχων, λαμπρός διακεκριμένος. 13 εκατομμύρια χρόνια πρωτάνθρωπος, κατευθείαν απόγονος είναι ο τελεοάνθρωπος που εμφανίζεται πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια. Εδώ λοιπόν στην Ιεράγγη της Αιγίδος και τη λέω Ιερά, διότι και κυρίως τα Ιερά Χώματα της Αττικής, διότι όταν η γη η οποία αρχικά βρισκόταν σε αεριώδη κατάσταση άρχισε να ψύχεται, τα πρώτα πετρώματα που δημιουργήθηκαν και αποτέλεσαν την βάση της λιθοσφαιρικής πλακός ήταν εκείνα που δημιουργήθηκαν εδώ στην Αττική. Τα κρυσταλλοσχιστώδη, τα περίφημα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα, για τα οποία τώρα λένε και όλα οι γεωλόγοι ότι έχουν θυλακώσει μέσα το σχιστολιθικό αέριο, το οποίο μπορεί εύκολα να το βγάλουν, πολύ πιο εύκολα από το άλλο στην στη θάλασσα μέσα. Πριν από 2.652.000.000 χρόνια, όταν έχουμε στην Αττική, μετά από λίγο έχουμε τα πετρώματα της Ροδόπης, στη Θράκη μας. Και ακολούθως της Ευβίας και της Κυκλαδίας. Και μετά της Πελαγωνίας, δηλαδή της Δυτικής Μακεδονίας, και ακολουθούν της Σκανδιναβικής Ασπίδος. Για τούτο λοιπόν μιλάνε όλοι για την κρυσταλλοπαγή μάζα του Αιγαίου, η οποία είναι το παλαιότερο είδος πετρωμάτων. Εδώ λοιπόν έχουμε τον τελεοάνθρωπο πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια. Πριν από 1 εκατομμύριο χρόνια ο τελεοάνθρωπος αυτός, γιατί και εμείς ήδη είμαθα, δεν έχει αλλάξει τίποτα, ίσως έχουμε περισσότερο μεγαλύτερο κρανίο, διότι καθώς περνάνε τα χρόνια λαμβάνουμε γνώση και επομένως πρέπει ο εγκέφαλος μας μέσα διευρύνεται και επομένως πρέπει και το κρανίο να είναι μεγαλύτερο για να μπορέσει να χωρέσει. Αυτή είναι μόνο η διαφορά που έχουμε, τίποτε άλλο. Και μάλιστα έλεγε και ένας καθηγητής ορθοδοντικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παπαδογεννάκης νομίζω λέγεται. Πώς. Παπαδογεωργάκης. Έτσι, πάρα πολύ ωραία, στο παπά πήγαμε μαζί. Λοιπόν, ότι το προσωπικό κρανίο των Ελλήνων τα 4.000 τελευταία χρόνια δεν έχει αλλάξει καθόλου. Είναι το ίδιο, όπως ήταν πριν από 4.000 χρόνια, είναι το ίδιο. Μόνο το εγκεφαλικό κρανίο έχει αλλάξει, έχει μεγαλώσει εξαιτίας της γνώσης που λαμβάνουμε. Λοιπόν, πριν από 1 εκατομμύριο χρόνια γίνεται η πρώτη πλημμυρίδα. Όσοι υπήρχαν κάτω στην Κρήτη, διευκολυνόταν διότι ήταν κοντά, ήταν οι δάτινες δεξαμενές δίπλα, από εδώ και από εκεί, και αυτοί μπορούσαν να, και κυρίως δίπλα στη θάλασσα, είναι πολύ καλύτερα να ζει κανείς παρά όταν είναι στην ενδοχώρα, να αναπτύσσεται περισσότερο. Μπήκε το νερό και κάποιοι χάθηκαν πάρα πολύ. Όσοι μπορούσαν να διασωθούν, εισήλθαν στην ενδοχώρα.
Και τους βρίσκουμε αυτούς κάπου εκεί στον Παρνασσό, τους βρήκανε τα παιδιά της Λαρίσης, δηλαδή τα εγγόνια του Πελασγού. Κάποιοι που σώθηκαν πέρα από την Ενδοχώρα πήγαν και κατοίκησαν την γη της Λακωνίας. Δεν υπήρχαν ονομασίες τότε, έτσι, και αυτοί είναι οι Μηνύες και οι Λέλεγες. Ούτε τα ονόματα ήσαν τότε. Αργότερα έλαβαν τα ονόματα. Λέλεγες και Μηνύες, οι οποίοι θεωρούνται και το πρώτο απόθεμα περί την Αιγίδα χώρα, οι οποίοι έχουν την γνώση των μετάλλων. Είναι πάρα πολύ σημαντικοί και αυτό μάλιστα το απέδειξαν και στην μετέπειτα πορεία. Οι Μηνύες. Και οι Μηνύες, ξέρετε, είναι εκείνοι οι οποίοι κατασκεύασαν τις πυραμίδες στην Αίγυπτο. Είναι η σημαντικότερη μηχανική του κόσμου. Οι Μηνύες. Οι οποίοι τελικά αναπτύχθηκαν στον ερχομενό της Βιωτίας και πάνω στη Μαγνησία, περίξη της Ιωλκού. Ωραία τότε. Από ξύνα τη Κοπαίδα. Βεβαίως, βεβαίως. Έκανε αυτά τα πάρα το πολύ υπναγωγικό σημαντικά, σύστημα. βεβαίως αποξηρατικά έργα. Και στην Κοπαίδα, νομίζω, εκεί στην Εκεί Κοπαίδα. ακριβώς είναι η κοιτίδα τους. Εκεί ακριβώς είναι. Στην Κοπαίδα. Οι πρώτοι κάτοικοι, οι οποίοι ονομάζονταν Αιγαίοι, υπάρχουν και βιβλία έξω, αν θέλετε, όπου υπάρχει περιγραφή αυτή πλήρη. Είναι Αιγαίοι Πελασγένη Προϊστορική Χρόνη το βιβλίο και κάποια άλλα. Μπορείτε να αγοράσετε για να έχετε πλήρη ενημέρωση και από αυτά. Ονομάστηκαν Αιγαίοι. Αιγαίων Ιβριάρεο ονομάζεται ο πρωτότοκος από τους εκατόχειρες, οι οποίοι είναι τρεις. Οι εκατόχειρες είναι η πρώτη σειρά τέκνων τα οποία απέκτησε η Γαία από τον ουρανό. Αυτός ο Αιγαίων λοιπόν Ιβριάρεο είχε το βασίλειό του στην Κύμη της Ευβοίας και δια τούτο όλοι εκεί στην περιοχή ονομάζονταν Αιγαίοι από το όνομά του, που σημαίνει ισχυρός. Όχι το Αιγαίο, το Βριάριος. Η πρώτη ερμηνεία της λέξεως Αίγες είναι τα κύματα της θαλάσσης, είναι η παραλία. Και η δεύτερη ερμηνεία είναι τα ζώα αυτά, τα θηλαστικά, οι Αίγες. Διότι όπως τις έβλεπα, έχετε δει κοπάδι από Αίγες να τρέχουν. Έτσι έχουν το κύμα, ακριβώς. Δια τούτο λοιπόν τις ονόμασαν έτσι, Αίγες. Οι πρόγονοι μας αυτοί λάτρευαν μία θεότητα η οποία ονομαζόταν Δαίμον. Δαίμον σημαίνει Θεός. Έτσι γράφουμε τη λέξη, αν θέλετε. Δαίμον σημαίνει Θεός. Δεν έχει όνομα. Αυτή η θεότητα λατρευόταν σαν προστάτης θεότητα της εφορίας της γης, της ποτιστικής βροχής, η οποία λέγεται Ικμάς, και των καλών ανέμων, οι οποίοι μεταφέρουν την γύρι και διευκολύνεται και η δημιουργία φυτών, καλλιεργειών και σε άλλες περιοχές πέρα από τις δικές μας, στις οποίες υπάρχει το συγκεκριμένο είδος. Όταν λοιπόν μπαίνει το νερό και χάνονται πάρα πολλοί από αυτούς, ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Η διάδοχη κατάσταση είναι η πελασγή. Πελασγός σημαίνει είναι από το επίδημα πέλας που σημαίνει πλησίον και τη λέξη γαία. Άρα λοιπόν είναι ο πλησίον της γαίας. Επειδή ο πρώτος από αυτούς, υποτίθεται ο πρώτος πελασγός, είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος αναδύθηκε από τα σπλάχνα της γαίας. Και μάλιστα στην ιερά γη της Πελασγίας, η οποία αργότερα ονομάστηκε Αρκαδία. Και Αρκαδία ονομάστηκε μετά την πλημμυρίδα, την επισυμβάνσα επί της βασιλείας του προπάτορός μας Δευκαλίωνος. Διότι οι κάτοικοι της περιοχής ανέβηκαν στην κορυφή του όρου Σκυλίνη και η οποία κορυφή λειτουργήσε σαν λάρναξ, δηλαδή σαν κυβωτός. Και από το άρκο ήρκη που κάνει το ρήμα, άρκο ήρκη, ήρκεσε δηλαδή η κορυφή του όρου Σκυλίνη, στην οποία κορυφή γεννήθηκε και ο, στο όρος αυτό γεννήθηκε και ο Ερμής, για να σωθούν οι πελασγοί της περιοχής εκεί της Αρκαδίας. Θέλω να σας πω ότι οι πελασγοί ονομάζονται προσελληναίοι ή προσέλληνοι επειδή θεωρούνται ότι εγεννήθησαν πριν η σελήνη τεθεί σε τροχιά γύρω από την γη.
Ονομάζονται και πελαργοί επειδή πηγαίνουν παντού και επίσης ο Ηρώτης ονομάζει πολυπλάνη τον Κάρτ. Και είναι και πολυπληθής λαός. Είναι πολλά εκατομμύρια. Όταν λοιπόν έρχονται οι πελαγοί, οι πελασγοί, υπάρχει αυτή η ιδιότητα δηλαδή του δαίμονος. Υπάρχει, αλλά δεν έχει όνομα. Όταν λοιπόν έρχονται οι πελασγοί, και αυτό δεν γίνεται φάπαξ, με τις γενιές των πελασγών που έρχονται, αρχίσουν να δίδουν ονόματα σε θεούς, δηλαδή να φέρουν σε ύπαρξη τους θεούς. Δια τούτο η λέξη θεός δεν προέρχεται μόνον από το ρήμα θεό. Αυτή είναι η δεύτερη εκδοχή. Δηλαδή θεό τρέχω, ότι ο Θεός τρέχει για να βοηθήσει, ναι, και ο Θεός τρέχει για να βοηθήσει τους ανθρώπους οι οποίοι προσεύχονται και ζητάνε την προστασία του και τη βοήθειά του. Προέρχεται από την προστακτική του ορίστου δευτέρου του ρήματος τίθιμη. Αυτή κάνει θεό, θέστο, έτσι, θέστε, θέστο. Δηλαδή είναι εκείνος ο οποίος ήρθε σε ύπαρξη. Διότι δίδοντας όνομα σημαίνει ότι υπάρχει κάτι. Δεν δίνουμε όνομα σε κάτι που είναι ανύπαρκτο. Ονομάζουμε αυτό Γιώργος, Βασιλεία, Μαρία, Γιάννης λοιπόν, αυτός ο οποίος υπάρχει. Οι θεοί λοιπόν ήρθαν σε ύπαρξη με τα ονόματα τα οποία τους έδωσαν οι πελασγοί. Και αυτό δεν έγινε, είπαμε, εφάπαξ, έγινε με τις γενιές των πελασγών που ερχόντουσαν, διότι πρέπει να ξέρετε ότι το φύλλο είναι ένα, το πελασγικό, ένα φύλλο. Αλλά υπάρχουν πολλές φυλές, διότι υπήρχε και μεταξύ τους η έρηδα. Ό,τι γίνεται και σήμερα. Εμείς είμαστε κατευθείαν απόγονοι των πελασγών. Η ονομασία Έλληνες εδόθη μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα από τον γιο του Δευκαλίωνα, τον πρωτότοκο τον Έλληνα, στην περιοχή του Κίνου, εδώ στις Λιβανάτες που λέμε τώρα, στην Αχαΐα Θεότη, δηλαδή στον ομό Θεότιδος. Δεν μπορώ πιο απλά να σας τα πω, έτσι λεγόταν Αχαΐα Θεότης, στο Μαλανδρίνο, εκεί, την περιοχή του Μαλανδρίνου, που τότε λεγότανε Φίσκος και πριν ονομαστεί Φίσκος, λεγόταν το Ιερό Άλσος των Ελλήνων, των υπό των θεών κατασκευαστέ, δια τους Έλληνας, και όταν γεννήθηκε ο Δευκαλίωνας ήταν ακόμη το Ιερόν Άλσος. Και μετά έγινε Φίσκος και τώρα Μαλανδρίνο. Και μετακινήθηκε και πήγε εκεί στην περιοχή. Όταν λοιπόν οι πελασγοί, οι διάφορες φυλές, έδιναν ονόματα στις διάφορες δυνάμεις της φύσεως, τις οποίες αυτές που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, τις είχαν θεοποιήσει. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό δεν έγινε, γινότανε μία φορά, είπαμε, όπως ερχόντουσαν, η μία φυλή έλεγε η Δίας, η άλλη την Ήρα, η άλλη την Άρτεμη, τον Ποσειδώνα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη λατρεία προς τον Ποσειδώνα από τους πελασγούς. Κατά αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, άρχισε, αφού εδίδοντο τα ονόματα, να δημιουργείται και το δόγμα και να τίθενται οι βάσεις της θρησκείας, θα λέγαμε, επειδή θρησκεία με τη σημερινή έννοια τότε δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Απλά ήταν η πελασγική πίστη και κατόπιν ονομάστηκε και Ολυμπία πίστη. Ωραία. Η Ολυμπία πίστη, η Ολυμπία όπως θέλετε. Πελασγική πίστη. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν άρχισε να δημιουργείται το δόγμα, έπρεπε να η έκφραση του δόγματος, έπρεπε το δόγμα να εκφραστεί. Και το δόγμα εκφράστηκε μέσω της λατρείας. Να σας δώσω λίγο τον ορισμό του δόγματος για να πάμε και στη λατρεία. Δόγμα είναι ένα σύνολο από αντιλήψεις, οι οποίες είναι, έχουν τεθεί άπαξ διαπαντός και δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση. Η έκφραση λοιπόν του δόγματος είναι η λατρεία. Δηλαδή, είπαν ότι ο Θεός πρέπει να λατρεύεται με αυτόν τον τρόπο. Επομένως και η λατρεία είναι ένα σύνολο τελετουργιών, οι οποίες δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση. Είναι αυτές και δεν υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από αυτό. Οι τελετουργίες, τώρα για να συμμετάσχει κανείς στις τελετουργίες, έπρεπε να έχει μοιηθεί σε αυτές. Και έτσι λοιπόν αρχίζει να δημιουργείται το μυστήριο. Δηλαδή, μυστήριο δεν είναι για εκείνους οι οποίοι το τελούν,
Είναι μυστήριο για τους άλλους οι οποίοι δεν ξέρουν τι γίνεται εκεί και λένε κάτι μυστηριακό γίνεται. Τα μυστήρια λοιπόν είναι ένα σύνολο από δόγματα ή ιερουργίες ή τελετουργίες οι οποίες είναι γνωστές μόνο σε εκείνους οι οποίοι έχουν μυηθεί σε αυτές τις τελετουργίες ή τα δόγματα. Το δόγμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το μυστήριο, του οποίου αποτελεί το κυριότερο συστατικό. Το μυστήριο ως εκ της ιδιαζούσης φύσεώς του παραμένει άγνωστο στους μη κοινωνούς ή στους μη μετέχοντας και δεν ανακοινούνται σε κανέναν είτε εκ της επιβολής νόμων είτε από ευσέβεια. Δεν ανακοινούνται σε εκείνους οι οποίοι δεν έχουν εντρυφήσει, δεν έχουν μυηθεί σε αυτό. Στην Αιγίδα, το τμήμα αυτό της ελληνικής Χερσονήσου είναι ότι έχει απομείνει από την τελευταία πλημμυρίδα η οποία συνέβη όταν βασίλευε ο Δευκαλίωνας. Είναι η τέταρτη, διότι εμείς όπως μάθαμε στον Πλάτωνα τώρα με τον Κρητία, έχουν προηγηθεί 3 κατακλυσμοί και η τέταρτη, οι κατακλυσμοί δεν σημαίνει ότι επειδή βρέχει από τον ουρανό, αλλά επειδή μπαίνει πάρα πολύ νερό από κάτω προς τα πάνω ή εκείνο που έρχεται από τον εύξηνο πόντο. Γιατί και ο εύξηνος πόντος δεν προλαβαίνει μάλλον να το... επειδή πέφτουν 4 ποταμοί στον εύξηνο πόντο, Δνήστρος, Δνήπερος, Δόρυ και λοιπόν. Και δεν προσπαθεί αυτό να... Πώς λέγεται όταν... Τέλος πάντων, λοιπόν, υπερχιλίζει και πέφτει και αυτό στο Αιγαίο Πέλαγος. Λοιπόν, έγιναν οι πλημμυρίδες από νότο, από την πλευρά του Ατλαντικού και επομένως έτσι πλημμύρισε. Δεν είναι ότι έπεσε τόση πάρα πολύ βροχή από τον ουρανό ώστε να δημιουργήσει αυτή την πλημμυρίδα. Δεν μπορεί να εξατμιστεί, αυτό θέλω να πω. Το νερό του ξινουπόντου δεν πρέπει να εξατμιστεί και πλημμυρίζει γιατί πέφτουν πάρα πολύ ποταμοί μέσα, είπαμε. Μυστήρια λοιπόν ετελούνταν στο χέρσον της Αιγίδος, τα κυριότερα των οποίων είναι τα λύκια, τα οποία εκτελούνταν στην κορυφή του Λυκαίου Όρους. Το Λύκειον Όρος είναι στην Αρκαδία και τα είχε εισαγάγει, τα είχε θεμελιώσει ο Λυκάων, ο οποίος είναι ο γιος του τελευταίου πελασγού βασιλέως της Αρκαδίας, και ο οποίος είχε αποκτήσει 50 γιους, ο Λυκάων, είχε αποκτήσει 50 γιους και μία θυγατέρα την Καλιστό. Είναι εκείνη η μεγάλη άκτος που έγινε, και η οποία από το Δία απέκτησε τον Αρκάδο, ο οποίος είναι η μεγάλη και μικρή άκτος είναι ο γιος. Έτσι έγιναν στον ουρανό, επειδή το ήθελε η Ήρα, ας πούμε. Είναι τα Λύκια, στο Λύκειον Όρος, τα Λύκια, τα οποία τελούσε ο Λυκάων. Λυκάων σημαίνει, προσέξτε, το Λύκ είναι, σημαίνει στην παμπαλαία πελαζική, διάλεκτο την Ιαπετική δηλαδή, σημαίνει θεός ή βασιλεύς. Ή βασιλεύς. Λυκάων λοιπόν είναι από το Λύκ και όνος, αυτό σημαίνει το επίρρημα, οφέρον την τιμή, την αξία, άρα Λυκάων σημαίνει οφέρον την τιμή ή την αξία να είναι θεός ή βασιλεύς. Ναι, δώστε μου. Σας ευχαριστώ. Θεός ή βασιλεύς. Δεν είναι το φως. Όχι, όχι. Το λίγκ. Τηλεφωνάκι. Αυτό το λίγκ είναι της Ιαπετικής. Η Ιαπετική διάλεκτος είναι η παμπαλαία πελασγική και γνωρίζουμε ότι η Ιαπετική αποτελεί την βάση των λαών της Εσπερίας. Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Ο Όμηρος λέει η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Ό,τι περικλείουν τα σύνορα της Ελλάδος είναι Ευρώπη. Το ίδιο λέει ο Αριστοτέλης. Ευρώπη. Το ίδιο λέει ο Ηρόδοτος. Η άλλη είναι Εσπερία. Ακόμη και αυτό το έχουν εκλέψει. Εσπερία. Και επίσης θέλω να σας πω ότι δεν είναι ταπεινωτικό να μας λένε Γρεκούς ή αυτό που λένε τώρα Γκρις. Γκρις, ναι βεβαίως, διότι ο Γρεκός είναι γιος της Πανδώρας από τον Δία. Η Πανδώρα είναι η πρώτη από τις θυγατέρες
του Δευκαλίωνος και της Πύρας, και η δεύτερη είναι η Μελαθώ και η τρίτη είναι η Πρωτογένεια, η οποία γεννήθηκε μετά τον κατακλυσμό. Η Παδώρα λοιπόν από τον Δία απέκτησε τον Γρεκό. Ο Γρεκός αναπτύχθηκε στην περιοχή της Εύβοιας, πολύ μεγάλο βασίλειο, πάρα πολλούς απογόνους, οι οποίοι λεγόντουσαν Γρεκοί και όλη αυτή η περιοχή ονομαζόταν Γρεκία και εθνολογικά είναι τόσο σημαντικό όσο είναι σήμερα το Έλληνας. Όχι, είναι ανιψιός. Είναι της αδελφής του παιδί, ο Γρεκός. Ναι, είναι της Πανδώρας, είναι της Πανδώρας παιδί, ο Γρεκός. Όπως και αργότερα, η διάδοχη κατάσταση κάποια στιγμή, γιατί αν σας ρωτήσω τώρα, από πού προέρχονται, ποιοι είναι οι Αχαίοι. Ποιοι είναι οι Αχαίοι. Αφού έχουμε πελασγούς, μετά κάποια στιγμή έχουμε Αχαιούς, όχι πάρα πολύ σύντομα στο χρονικό διάστημα, αργότερα. Ο πελασγός, αυτός ο τελευταίος σημαντικός βασιλιάς της Αρκαδίας, είχε τον Λυκάωνα, ο οποίος έκανε τις σημαντικές αυτές τελετές στην κορυφή του όρους, του Λυκαίου όρους, γινόντουσαν εκεί πολύ μυστηριακές τελετές και είχε και μία θυγατέρα η οποία λεγόταν Λάρισα. Σκεφτείτε, χιλιάδες χρόνια από τότε και υπάρχει το όνομα Λάρισα, όπως και το όνομα Άργος. Το Άργος που σημαίνει παράλληλο πεδίο και Λάρισα σημαίνει φρούριο Ακρόπολης. Η θυγατέρα λοιπόν η Λάρισα από τον Ποσειδώνα απέκτησε τρεις γιους. Τον Πελασγό, τον Αχαιό και τον Θείο. Αυτή κάποια στιγμή πριν τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, δηλαδή πριν το 14.000, γιατί ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα είναι το 14.000. Και πού να το βάζουν τώρα το 1.250, έλος δηλαδή, το ακούω και ναι, δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις με τα ψέματα αυτά που ακούγονται. Φεύγει από την Αρκαδία, φεύγουν και τα τρία αυτά αδέλφια και έρχονται στην περιοχή που ήταν κάτω από τον Παρνασσό. Εκεί στον Παρνασσό υπήρχε ένας πρωτόγονος λαός και αυτοί είναι οι Αιγαίοι οι οποίοι είχαν διασωθεί με τις πλημμυρίδες, με την πρώτη πλημμυρίδα και είχαν πάει εκεί και ζούσαν και έστειλαν δηλαδή τα πόδια τους οι άνθρωποι, δεν είχαν κανένα πολιτισμό. Και έρχονται τίποτε, αφού με τι τρόπο έκαναν και τις καλλιέργειες. Και πάνε και τα τρία αδέλφια, ο Πελασγός, ο Αχαιός και ο Θείος, και τους δίδαξαν πώς να καλλιεργούν την γη, γι' αυτό το ονομάζονται και παιδινοί, οι Πελασγοί, γιατί ασχολούνται πάρα πολύ με την καλλιέργεια της γης. Και εκείνοι εχώρισαν την γη σε τρία μέρη. Ο ένας πήρε την περιοχή, η οποία ονομάστηκε Πελασγία, και ένα τμήμα της υπάρχει τώρα εκεί που είναι ο Γκλέτσος, νομίζω ο Δήμαρχος, ονομάζεται Πελασγία η περιοχή. Ναι, εκεί αυτή είναι η Πελασγία. Αυτή είναι που την είχε. Χιλιάδες χρόνια από τότε έχει μείνει το όνομα. Ο Αχαιός και ο Θείος. Λοιπόν, η περιοχή εκεί. Θείος. Θείος που σημαίνει ισχυρός. Ναι, αυτό. Θείος σημαίνει ισχυρός. Θείος. Σημαίνει ισχυρός. Και Αχαιός, όπως είναι το όνομα, σημαίνει εκείνον ο οποίος είτε είναι λυπημένος είτε είναι οργισμένος. Δεν έχει καμία σχέση με το νερό που μας λένε οι άνθρωποι του νερού. Δεν είναι έτσι, είναι τρομερό λάθος. Θα σας πω ποιοι είναι εκείνοι. Αχαιός λοιπόν και Θείος. Αυτοί λοιπόν χώρισαν τη γη σε τρία μέρη. Γιατί? Επειδή η Πελασγή έλεγαν, έχει σχέση με το τρισύνθετο του ανθρώπου, ότι η γέα, την οποία λατρεύουν σαν θεότητα, είναι το σώμα της γης, το οποίο χωρίζουν σε τρία μέρη. Την κεφαλή, τον κορμό και τα κάτω άκρα. Και αυτό έχει σημασία, διότι γνωρίζουμε, στην κεφαλή εδρεύει το λογικό, ο νους, εδώ στον κορμό, σε αυτό το σημείο, εδρεύει η ψυχή, το θυμοειδές, και από την μέση και κάτω είναι το καθαρό σχοϊκό, το ανθρώπινο, το επιθυμητικό. Και λοιπόν, θεωρούν ότι και με το τρισύνθετο του ανθρώπου, ασχολούνται πάντα και οι Πελασγοί και οι Δωροίς και σήμερα κάποιες, όλοι ασχολούνται σήμερα, κάποιες φιλοσοφικές ομάδες ασχολούνται με το τρισύνθετο του ανθρώπου. Λοιπόν, και είναι αυτό. Αυτοί λοιπόν χώρισαν τη γη σε τρία μέρη και έδωσαν το όνομά τους. Κάποια στιγμή οι δύο συνεπτύχθησαν, ο Αχαιός και ο Θείος, και έγινε η Αχαΐα Φθιώτης. Σημερινή η Λαμία που είναι ο νομός Φθιώτιδος. Πρωτεύουσα είναι η Λαμία. Και εκεί γεννήθηκε ο Έλληνας και εκεί γεννήθηκε ο Δώρος, ο γιος του Έλληνα. Οι Δωροίς δεν ήταν από πουθενά αλλού. Οι Δωροίς γεννήθηκαν στην περιοχή της Αχαΐας Φθιώτιδος, γύρω από την Ήτη μάλιστα αναπτύχθηκαν και έχουν τις διασπορές. Και τέταρτη διασπορά είναι στην Πελοπόννησο. Με την προσπάθεια ανακτήσεως των απολεστησών πατρογονικών εστιών του Ηρακλέους.
Διότι το έχει υποσχεθεί ο Υγίνιος. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Γι' αυτό σας λέω, ελάτε να μπορείτε τα μαθήματα, θα βρείτε πάρα πολλές απαντήσεις σε αυτά. Που δεν μπορώ τώρα να σας τα πω σε μία ώρα, σε δύο ώρες. Είναι αδύνατο. Λοιπόν. Αυτή λοιπόν, τα εγγόνια, η γη του Αχαιού, είναι δύο παιδιά που λέγονται Άρχανδρος και Αρχατέλης. Άρχανδρος σημαίνει άρχο ανδρών και Αρχιτέλης άρχο τελείων ανδρών. Αυτοί λοιπόν κάποια στιγμή αποφασίζουν να φύγουν, να εγκαταλείψουν την Θεότιδα και να κατέλθουν στην πατρογονική γη που είναι η Αρκαδία. Περνά λοιπόν από την Αύπακτο, μπαίνουν στην περιοχή της Κορίνθου, στη Σικιώνα. Η Σικιώνα δεν ονομαζόταν τότε Σικιώνα, πρέπει να ονομαζόταν Τελχινή ή να ήταν ο Εύρωπς, ο πατέρας του Τελχίνου που Εύρωπς και να λεγόταν Ευρωπία. Είναι πάρα πολύ παλιά, ή Απιά, πάρα πολύ παλιά. Βγαίνει λοιπόν εκεί και του συναντά ο Δανάος, άρα είμαστε μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, γιατί και ο Δανάος έχει έλθει από τη Λιβύη και έχει γίνει βασιλεύς στο Άργος, και βγαίνει και του συναντά και τους δίνει δύο από τις θυγατέρες του για συζύγους, την Σκιά και την Αυτομάτη. Και αυτοί λοιπόν αναπτύχθηκαν πάρα πολύ στην περιοχή εκείνη, στην Κόρινθο, και ακολούθως πήγανε και προς την πλευρά που είναι σήμερα η Αχαΐα, δια τούτο και το όνομα Αχαΐα έχει παραμείνει. Απέτυχαν πάρα πολλούς απογόνους και όλοι λοιπόν αυτοί έπαιρναν το όνομα Αχαιοί. Οι Αχαιοί λοιπόν είναι οι πελασγοί, δεν είναι τίποτε άλλο. Και επειδή ήσαν νεότερο αίμα, επεκράτησε και δόθη το όνομα Αχαιοί και έτσι τους αναφέρει και ο Όμηρος σαν Αχαιούς. Είναι η εξέλιξη. Δηλαδή. Είναι η εξέλιξη, ναι. Αλλά όμως πελασγοί, προσέξτε, οι Σκυριανοί λένε είμαστε πελασγοί. Εγώ φίλους Σκυριανούς λέει είμαστε πελασγοί. Το λένε, το αποδέχονται οι άνθρωποι. Ναι, είμαστε πελασγοί, Σκυριανούς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα στο μυστήριο. Είπαμε ήδη τα λύκια, τα καβύρια, τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ παλιά και έχουν και έτσι και ένα πρωτόγονο χαρακτήρα, τα ορφικά και τα ελευσίνια. Τα ελευσίνια είναι τα πιο καινούργια, είναι τα πιο εξευγενισμένα. Όμως σε όλα υπάρχει κυρίαρχο στοιχείο, είναι το ορφικό δόγμα. Ο Ορφέας που έζησε γύρω στο 22.500 είναι εκείνος ο οποίος εισήγαγε την ορφική διδασκαλία και το ορφικό δόγμα, το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλά τέτοια στοιχεία. Για να παρακολουθήσει κανείς να μυηθεί εις τα μυστήρια, έπρεπε να μην έχει, να είναι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάνει φόνο. Ναι, δεν έπρεπε να έχει κάνει φόνο, όχι. Δεν έπρεπε να είναι τοκογλύφος, δεν μπορούσε να μπεις μέσα με τίποτε. Να μην είναι μοιχός, να μην έχει κάνει δηλαδή κάποιες δελειρές πράξεις που εκείνη τις θεωρούσαν ότι είναι σημαντικές και δεν μπορείς να μπεις να παρακολουθήσεις. Η διαδικασία τώρα, η οποία ακολουθεί το, ήταν η ίδια για όλα τα μυστήρια, και για τα δόνια και για τα λύκια και για τα καβύρια. Το πρώτο στάδιο που εκείνος ο οποίος ήθελε να παρακολουθήσει ήταν η μύηση. Η λέξη μύησης προέρχεται από το ρήμα μύο, που σημαίνει κρατώ τους οφθαλμούς κλειστούς. Επειδή οι μυούμενοι καθ' όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας, όσο χρόνο και αυτή να κρατούσε, κρατούσαν τους οφθαλμούς κλειστούς, ούτως ώστε καμία εξωτερική εικόνα να μην παρασύρει μακριά το νου τους, το διαλογισμό τους, πέρα των όσων άκουγαν. Και δια τούτο η προσοχή τους καθίστατο διαρκής και αμετάβλητη, και πάντοτε με τους οφθαλμούς κλειστούς και μέσω της ακοής, με ηρεμία και χαλαρότητα να αποτυπώνεται εις το νου τους εκείνο το οποίο άκουγαν. Την μύηση είχαν αναλάβει άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι ονομάζονταν μυσταγωγοί και ήσαν και εκείνοι παλιά μυούμενοι. Είχαν μυηθεί, είχαν ακολουθήσει όλο τον κύκλο της μύησεως και είχαν γίνει μυσταγωγοί και μύουσαν άλλους ανθρώπους. Και μάλιστα εξήταζαν την καθαράν και ελευθέραν βούληση εκείνου ο οποίος ήθελε να μυηθεί. Το ρωτούσαν, θέλεις? Γιατί υπάρχουν αυτοί οι όροι. Γιατί άμα μπεις μέσα και θέλεις να βγεις, δεν μπορείς. Γιατί άμα πεις κάτι,
Υπάρχει επιβολή του νόμου και αυτό το ξέρουμε. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Μετά το στάδιο ήταν πια. Ποιου νόμου δηλαδή. Α, μαζί. Θανατική ποινή. Απαγορευόταν να πεις την. Να πεις οτιδήποτε. Ό,τι είχες ακούσει, γιατί δεν έβλεπαν, κρατούσαν τους αδαλμούς κλειστούς. Τέλος. Ό,τι άκουγαν δεν έπρεπε να μεταφερθεί έξω. Επί ποινή θανάτου. Γι' αυτό τους ρωτούσαν. Όταν τελείωνε το στάδιο της μοιήσεως, ακολουθούσε το στάδιο του καθαρμού. Ο καθαρμός περιελάμβανε την εξομολόγηση πρώτα απ' όλα. Πήγαινε λοιπόν ο μοιούμενος ενώπιον του μυσταγωγού ή της μυσταγωγού, της γυναίκας ή του ανδρός και έλεγε εξομολογήτω όλες τις πράξεις που είχε πράξει στη ζωή του. Και με την δημόσια δεν θα ξανατελέσει πάλι τα ίδια. Αυτό θα είναι. Τις κακές πράξεις. Βεβαίως τις κακές, τις δελειρές, έτσι όπως λένε. Και μετά λοιπόν την εξομολόγηση ακολουθούσε το στάδιο του καθαρμού. Ο καθαρμός, ή της βαπτίσεως, συγγνώμη, ο καθαρμός είναι και τα δύο, είναι η βάπτιση. Η βάπτιση γινόταν είτε στη θάλασσα, είτε σε ποτάμι, πηγή ή λίμνη, είτε το έριχναν αγιασμένο νερό ή θαλασσινό νερό που είναι τα 40 κύματα που τα οποία αυτοί λαμβάνουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ή αγιασμένο νερό ή θαλασσινό νερό. Αφού τελείωνε και αυτό το στάδιο, ακολουθεί το στάδιο της συστάσεως, όπου εκεί γινόταν μία επανάληψη των όσων είχαν ακούσει, εάν τα είχαν αντιληφθεί και κατανοήσει. Τα δε εκτελούμενα απόρριτα εν της μυστηρίης διεκρίνονται πρώτον σε λεγόμενα. Στα λεγόμενα αυτό γινόταν την πέμπτη, κάθε πέντε χρόνια που έχουμε τα μεγάλα μυστήρια. Τα επτά πρώτα ήταν στα μικρά μυστήρια κάθε χρόνο που ο μοιούμενος έπαιρνε να τα παρακολουθεί. Στα κάθε πέντε χρόνια που ήταν τα μεγάλα μυστήρια γινόταν αυτό που θα σας πω τώρα. Πρώτα έχουμε τα λεγόμενα. Στα λεγόμενα γινόταν αναφορά εις την καταγωγή της θεότητος και εις τον τρόπο διδασκαλίας μέσω της μοιήσεως, ώστε να αποκτήσει ο μοιούμενος σταθερή την ελπίδα της μελούσης ζωής. Διότι όλα αυτά που γινόντουσαν στα μυστήρια είχαν άμεση σχέση με τη σωτηρία της ψυχής και την μεταθάνατον ζωή. Μετά τα λεγόμενα ακολουθούν τα δεικνύμενα, αλλά τα δεικνύμενα πάνε στο τέλος με τον Ιεροφάντη. Όμως θα σας τα πω τώρα, είναι τα δεικνύμενα. Και το τρίτο μέρος είναι τα δρόμενα. Στα δρόμενα έχουμε αναπαράσταση της γονιμοποιήσεως της γης εκ του ουρανού μέσω της βροχής, για τούτο έχουμε και την γέννηση του δεύτερου Διονύσου, δηλαδή της Εμέλης από τον Δία. Υποτίθεται ότι η Εμέλη είναι το αέα, είναι η γη όπου κατά την άνοιξη δέχεται τη βροχή και πέφτει η βροχή, η οποία είναι ο Δίας. Και έτσι μπορεί να καρποφορήσει η γη με την άνοιξη. Το διαιώνισης του κύκλου της ζωής, έχουμε δηλαδή την βροχή που έρθει από τον ουρανό, την διαιώνιση του κύκλου της ζωής και, και το τι θα συναντήσει η ψυχή του ανθρώπου ή ο άνθρωπος μετά τον θάνατο. Εδώ έχουμε καθαρά ορφικό δόγμα. Όλο αυτό το πράγμα είναι καθαρά ορφικό δόγμα που είναι κυρίαρχο στοιχείο στα Ελευσίνια μυστήρια. Θέλω να σας πω τα δεικνύμενα τι ακριβώς είναι. Τα δεικνύμενα είναι ιερά σύμβολα, τα οποία εφυλάσσονται μέσα σε μία κίστη. Η κίστη με δύο γιώτα, έτσι, είναι ένα τετράγωνο ξύλινο κουτί κατασκευασμένο από ξύλο πίκτου. Είναι αρωματικό ξύλο και επειδή είναι πολύτιμα τα σύμβολα, τα κλείνουν μέσα σε ένα τέτοιο κουτί. Αυτό υπενθυμίζει την κίστη την οποία κρατούσε η Πανδώρα. Η Πανδώρα ξέρουμε ότι είναι η γυναίκα την οποία έπλασε ο Ήφαιστος εδώ κάτω στη γη και την πήγε μπροστά στους θεούς και ήρθαν οι θεοί και της έδωσαν το δώρο. Πέρασαν από μπροστά οι θεενές και οι θεοί και της έδωσαν από ένα δώρο, τα οποία
είχα, έκλεινα μέσα στην κίστη. Μάλλον είχα δώσει τα δόντια και της έδωσαν την κίστη. Και ξέρουμε ότι ο Ερμής, όταν ο Ήφαιστος την δημιούργησε, πήγε ο Ερμής και της ενεφύσισε πνοήν ζωής στους ρόφωνας. Και έτσι έγινε άνθρωπος, η Πανδώρα, η οποία ήταν πανέμορφη όπως την είχε δημιουργήσει ο Ήφαιστος. Και οι θεοί λοιπόν ευχαριστημένοι με αυτό αυτή την κατασκευή έδωσαν και τα δώρα. Εκείνη λοιπόν είπαμε από περιέργεια, άνοιξε την κίστη και βγήκαν έξω όλες οι ευλογίες, όλα τα δώρα των θεών και μόλις που πρόλαβε να κλείσει το καπέλο και έμεινε μέσα η ελπίδα. Άρα βγήκαν και οι αρετές και οι ευλογίες και αυτά που δεν ήταν ευλογίες. Η κίστης λοιπόν παριστάνει την ψυχή, στην οποία ψυχή εδρεύουν οι αρετές και τα πάθη, τα οποία χωρίζονται τέσσερα και τέσσερα. Τέσσερα γέννη της αρετής, τέσσερα τα γέννη των παθών. Δεν θα σας τα πω τώρα, θα τα πούμε αν έρχεστε στα μαθήματα, γιατί και έτσι πρέπει να γίνεται. Το ένα σύμβολο είναι η Άξος Σανής. Μιλάμε για πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια πίσω, διότι η Άξος Σανής είναι ένα κομμάτι ξύλου Ιερά Δριός, από τον κορμό της Ιεράς Δριός, το οποίο θεωρείται ιερό. Ξέρουμε ότι η Δρύς είναι ιερό δέντρο, εξάλλου είναι αυτό το οποίο υπάρχει στο χρηστήριο του Πελασγικού Διός στην Ελοπία χώρα και από τα φυλώματα, όπως κουνιούνται τα φύλλα, δίδεται και η χρησμοδοσία, δίδει η πέλεια, η αίρια, τη χρησμοδοσία. Αυτοί λοιπόν έπαιρναν το κομμάτι αυτό της Άξος Σανίδος, Άξος λέγεται Σανής, η οποία δεν φέρει κανένα ξέσμα, κανένα αποτύπωμα επάνω. Είναι απλά ένα κομμάτι ξύλου, το οποίο λατρεύεται, εκπροσωπεί μια θεότητα και λατρεύεται, το προσκυνάνει, το λατρεύουν. Απλά το βάζει πάνω στο βωμό και εκεί απευθύνεται η προσευχή. Απευθύνεται η προσευχή προς αυτό. Και ανάλογα κάνουν σήμερα και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι παίρνουν το τιμιόξυλο. Δεν παίρνουν κομματάκι ξύλου. Το έχουν πάρει από εκεί. Να το ξέρετε. Σας το λέω να το ξέρετε. Άξος Σανής σημαίνει, να θέλω να σας το γράψω, Άξος Σανής. Λίγο τον πίστα σας. Άξος είναι αυτό. Άξος. Διότι δεν φέρει καμία ξέση επάνω. Τίποτα. Σύμφωνα με την πελασγική πίστη, το Έρευος που είναι ο πέμπτος νομίζω τόπος του κάτω κόσμου, είναι 7 εκεί οι τόποι του κάτω κόσμου, στο Έρευος πηγαίνουν οι ψυχές και των ευσεβών και των ασεβών, είναι τόπος παροδικής παραμονής των ψυχών. Πριν των ευσεβών μεταβούν εις τα ελύσια παιδεία και των άλλων που πρέπει, των αδίκων που πρέπει να καθαριστούν και να πάνε στον Άδη ή τον Τάρταρο, ακόμη πιο κάτω, ανάλογα με τις πράξεις που έχουν πράξει αυτή τη ζωή, τις δελειγματικές πράξεις. Το δε φως που λούζει το σκοτάδι είναι το φως των ηλυσίων πεδίων, δηλαδή του παραδείσου, στο οποίο φτάνει η ψυχή και στο οποίο τόπο το φως δεν δει ποτέ, λούζει εκείνον των ιερών τόπων, και αποτελεί υπόσχεση των δύο θεενών προς τους πιστούς ότι θα είναι μαζί τους και θα τους υπερασπιστούν όταν οι ψυχές βρεθούν στον Άδη, στον κάτω κόσμο. Και τότε συμβαίνει το ιερότερο σημείο όλης αυτής της μαρτυρίας, όλου αυτού του δρομένου. Ο Ιεροφάντης βγαίνει στον πρόδρομο του ναού κάτω από ένα υπέρλαμπρο φως, κρατώντας στα χέρια του την κίστη, η οποία η κίστη όταν είναι κλειστή είναι, φέρει μία κορμία υφαντή ταινία πορφυρή σε σχήμα σταυρού. Να ξέρετε ότι ο σταυρός είναι παμπάλιο σύμβολο των πελασγών που οριοθετεί τον χώρο, διότι άμα ενώσουμε τα σημεία, παρόλο που έχουμε πει, Γιάννη, ότι εξαρτάται από τη θέση όπου βρίσκεται κανείς πάνω στη γη για να οριοθετεί στη βορρά και νότο. Λοιπόν, όταν είναι αυτό έτσι, λοιπόν, βορράς, νότος, δύση, ανατολή. Άμα λοιπόν τα ενώσουμε αυτά, έχουμε τον κύκλο, ο οποίος είναι ο κύκλος της ζωής, ο κύκλος των γεννήσεων, ο κύκλος τον οποίο μας προστατεύει, είναι ο κύκλος του ανθρώπου, του καθενός ανθρώπου. Ο σφαίρος. Ο σφαίρος του Εμπεδοκλή. Ο σφαίρος του Εμπεδοκλή.
Ο Άδης είναι στα καβίρια μυστήρια. Αν θέλετε τώρα να σας πω δύο πράγματα για τα καβίρια μυστήρια, αν θέλετε, δεν έχω κανένα λόγο να μην σας τα πω. Όταν πλησιάζει η τελευταία πανσέλινος του Αυγούστου, 9 ημέρες πριν ολοκληρωθεί η πανσέλινος, έχει φύγει ένα πλοίο από τη Σαμοθράκη για να πάει στην Ιερά Νήσο την Δήλο και να φέρει από εκεί το Άγιον Φως. Όλα τα φώτα στο νησί είναι σβησμένα. Καμία πειρά, ούτε και της εστίας ακόμη δεν είναι αναμένη. Στη Σαμοθράκη. Στη Σαμοθράκη. Από τη Σαμοθράκη έχει φύγει το πλοίο μαζί με τον Καβυριάρχη. Εδώ δεν έχουμε ιεροφάντη, έχουμε Καβυριάρχη. Είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, για να φέρει το Άγιο, να συνοδεύσει το Άγιο Φως, να το φέρει εκείνος το Άγιο Φως. Από τη Δήλο θα φέρει το Άγιο Φως. Και όταν λοιπόν πλησιάζει να ολοκληρωθεί η πανσέλινος, η οποία μπορεί και στη μία η ώρα και στις δύο τη νύχτα, ξέρω τότε, βγαίνει ο Καβυριάρχης με τη δάδα και τι τους λέγει. Δεύτε, λάβετε φως! Αυτό που κάνουμε στην Ιερά. Βεβαίως. Και το παίρνουν το φως και ανάβουν στις εστίες, στα σπίτια τους, στους υπνούς, όλα τα πάντα. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει, το σκοτάδι καταδεικνύει τον θάνατο και το φως καταδεικνύει την Ανάσταση. Είναι η άνοιξη καινούργιας ζωής. Οι Καβυροί θεωρούνται σαν η προσωποποίηση της περί της αθανασίας της ψυχής πίστεως, οι Καβυροί, η δε Περσεφόνη είναι η προσωποποίηση της αθανασίας της ψυχής. Καθόντουσα λοιπόν τη συγκεκριμένη ημέρα, όλοι γύρω από το τραπέζι, το γιορτινό, ακόμη και οι δούλοι συμμετείχαν. Και αν η οικογένεια είχε παιδιά, συμμετείχαν και τα παιδάκια. Και επιτρέπεται στα παιδάκια, αν ήσαν πάνω από 3 ετών, να πιούν και κρασί. Όλοι φορούσαν στο κεφάλι λουλουδένια στεφάνια. Και τότε άνοιγαν τους πίθους με το καινούριο κρασί. Δηλαδή το κρασί που είχαν συλλέξει από τα πατητήρια του Σεπτεμβρίου, το άνοιγαν τότε, είτε τα σκιά είτε τους πίθους. Από εκεί λοιπόν όταν ανοίγει τον πίθο, θεωρούσαν ότι έβγαινε από μέσα ο γαθοδαίμων. Δηλαδή το πνεύμα του ίνου, και έχει μείνει η λέξη νόμιμο. Το πνεύμα του ίνου, ο αγαθοδαίμων, ο οποίος ήταν εκείνος ο οποίος έδιδε και τη γεύση και όλη αυτή την μέθη στο κρασί. Την ημέρα των χώνων, επειδή αυτοί ήσαν μεθυσμένοι πλέον και καθώς πήγαιναν στο δρόμο από εδώ και από εκεί και τραγουδούσαν ύμνους οι διά τον Διόνυσο και τον ευχαριστούσαν, γεννήθηκε ο Διθύραμος. Εσείς δεν το γνωρίζετε αυτή η μουσική. Με αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε ο Διθύραμος. Από τους ανθρώπους εκείνους, τους προγόνους μας, οι οποίοι μεθυσμένοι τραγουδούσαν και ήσαν τόσο χαρούμενοι. Και τότε ακριβώς γινόταν και μία πορεία, πολύ αργότερα, όχι τόσο παλιά, πολύ αργότερα, κατά τον 7ο αιώνα, όπου ήσαν ντυμένοι με μάσκες του Διονύσου και φορούσαν και δέρματα, η απομίμηση, δέρματα πάθυρα και τέτοια στα ρούχα τους, ζώνητε δηλαδή, όπως ακριβώς έκαναν οι μενάδες, με πομπή, με πορεία, όπως κάνουν σήμερα τα καρναβάλια. Το καρναβάλι είναι από αυτή τη δεύτερη μέρα των χώρων και τελείται Φεβρουάριο και εδώ. Δεν είναι συμπτωματικό, είναι η παράδοσή μας εκείνη την ημέρα. Και την τρίτη ημέρα ήταν η μέρα των χυτρών. Όταν γίνεται ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα, όσοι στην Αττική σώθηκαν, και οι γυναίκες και οι άντρες, έβαλαν στους χύτρους, τα τσουκάλια δηλαδή, τα πύληνα, ναι, και έβρασαν σπόρους και τους έριξαν στη γη για τις ψυχές των νεκρών που είχαν χαθεί. Και αυτό το ίδιο κάνουμε και εμείς τώρα με τα κόλυβα. Δεν είναι τυχαίο, είναι όλα η παράδοσή μας που έχει μεταβληθεί και στη θρησκεία, στην πίστη των σύγχρονων Ελλήνων. Έριχνα λοιπόν αυτά και για τις ψυχές των νεκρών και για τον Ερμή τον ψυχοπομπό, αλλά και για τον Διόνυσο, τον Ζαγρέα που είχε κατασπαραθεί από τους Τιτάνες. Ο χορός της Αριάδνης, τον οποίον
κατασκεύασε, ζωγράφισε ο Δαίδαλος στο ανάκτορο, στον βασιλικό δόμο, ακριβώς αυτό σημαίνει. Είναι ο χορός που έχει σωθεί η ψυχή και εισέρχεται και έχει πάει εις τον παράδεισο, εις τα ηλίσια παιδεία. Αυτό, ο χορός δηλαδή της Αριάδνης, αυτό σημαίνει. Διότι η Αριάδνη είναι θεότητα, δεν απλά θυγατέρα του Μήνωα, είναι παμπαλαία θεότητα και η οποία όταν απέθανε, κάποια στιγμή απέθανε, αν έρχεστε στα μαθήματά μου, θα μάθετε πάρα πολλά. Σας το λέω, θα μάθετε πάρα πολλά. Εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε. Πεθαίνει, πηγαίνει στον ουρανό και στέφεται από τον Δία με ένα, στέμα, με ένα χρυσό στεφάνι. Και είναι εκείνο που είχε κατασκευάσει ο Ήφαιστος και το είχε δωρήσει στον Διόνυσο και ο Διόνυσος μετά το έδωσε στην Αριάδνη, εκεί στην Άξο. Γιατί παμπαλαίος ελατρευόταν στην Άξο ο Ήφαιστος και μετά έρχεται η άλλη γενιά των πελασγών που παίρνει τη λατρεία του Διονύσου και αναγκάζεται λοιπόν ο Ήφαιστος να φύγει, τι έτσι γινότανε. Πρέπει να εκμηδενιστεί, να φύγει, δηλαδή να απαλληθεί η προηγούμενη θεότητα για να επικρατήσει η καινούρια. Και όλα αυτά έχουν τους συσχετισμούς τους. Αυτό ήταν στα καθήρια ή στην Αριάδνη. Τα ανθεστήρια γινόντουσαν εδώ στην Αθήνα. Ο χορός της Αριάδνης σημαίνει αυτό, τη σωτηρία της ψυχής. Γινόντουσαν και στα Αριάδνη. Όχι. Ο χορός της Αριάδνης είναι που τον έχει απεικονίσει ο Δαίδαλος στο ανάκτορο της Κνωσού και μετά είναι ο χορός τον οποίον χόρεψε ο Θησέας στην Άξο αφού έχει φωνεύσει τον Μινόταυρο. Ο οποίος Μινόταυρος ποιος είναι, είναι τα πάθη της ψυχής. Και ο Λαβύρινθος αυτό. Ο Λαβύρινθος αυτό σημαίνει. Γιατί ήρθε ο Θησέας κάτω εδώ. Γιατί ήταν η Αριάδνη. Η Αριάδνη είναι θεότητα του φωτός. Είναι σαν να είναι όπως είναι κάτι ανάλογο που είναι η Περσεφόνη. Η Περσεφόνη στην γενική έννοια. Η Αριάδνη στην εξειδικευμένη έννοια. Και φώνευσε τον Μινόταυρο για να απαλλαγεί από τα πάθη της ψυχής, για να σωθεί. Υπάρχει αναπαράσταση, αν δείτε κάποια βίντεο στο ίντερνετ, υπάρχει αναπαράσταση, το κάνουν ακόμα στην Άξο αυτό. Είναι ο χορός ο γέρανος. Ναι, και πήγε το χόρευσε ο Θησέας μαζί με τα, παιδιά. Ναι. Κάνουν όλη την αναπαράσταση την αρχαία όμως, όχι ναι. Σύγχρονη. Εκείνο που χόρεψε, ναι, χορός γέρανος. Είναι γέρανος, αυτός ναι. Ο χορός είναι ο χορός του Θησέα. Ακριβώς. Ναι, ναι. Και κατά κάποιο τρόπο το χορεύουν νομίζω τώρα και οι κριτικοί, θα σας πω, και ομοιάζει ο χορός αυτός με το όκλασμα, είναι ο χορός που χορεύουν οι γυναίκες στα Καλλιγένεια, που είναι η πέμπτη μέρα της εορτής των θεσμοφορίων, για να ευχαριστήσουν τη Δήμητρα. Και φέρνουν μάλιστα οι θεσμοφόρια τους θεσμούς, έχουν σαν ένα καλαθάκι με τους νόμους μέσα γραμμένους, το κρατάνε εδώ και χορεύουν και είναι μια κίνηση έτσι κυκλική, κάμπτουν τα πόδια μέχρι κάτω πάνε και σηκώνονται. Αυτό λοιπόν είναι ο θάνατος και η Ανάσταση, αυτή είναι. Είναι μια κίνηση και λαμβηρηθιακή και είναι ο θάνατος και η Ανάσταση, ο θάνατος και η Ανάσταση. Και λέτε αυτό το κάνουν και οι κριτικοί που... Ναι, είναι ακριβώς αυτό, είναι ο γέρανος, αυτός ο χορός είναι του Θησέως, ναι. Λοιπόν, στην Αττική, παιδιά, η Παμπαλαία είναι η Μέδουσα. Είναι η Μέδουσα. Για τούτο η Αθηνά βοηθάει τον Περσέα. Τι να κάνει... Να σκοτώσει τη Μέδουσα. Ναι, γιατί πρέπει παλιά να φύγει και να επικρατήσει η Αθηνά. Και κράτησε προς ανάμνησή της και την κεφαλή εδώ και το αίμα, το αρτηριακό και το φλεβικό. Το ένα δηλητηριώδης και το άλλο καλό. Προσίαση. Έτσι δεν είναι. Έτσι.